Καλώ ήρθατε. Βασίλη εδώ και σήμερα έχουμε τη σειρά με τα καλύτερα setup του ίντερνετ. Περιμένετε όμω, αυτό θα είναι μια καινούργια σειρά που ξεκινάει, αλλά δεν σταματάει η σειρά με τα δικά σα setup, για τα οποία θα έχω email και οδηγίε κάτω στην περιγραφή για να μου τα στείλετε και εσεί οι ίδιοι. Ξεκινάμε πολύ δυνατά με ένα πολύ clean setup. Μου αρέσει το όλο feeling που βγάζει το συγκεκριμένο εδώ πέρα, που έχουμε την οθόνη στο κέντρο πάνω σε βραχείο να γεννάνε μαζεμένοι. Καλό σχεδόν δεν φαίνονται πουθενά εκτό ελάχιστα από τον υπολογιστή, αλλά οκ. Okay. Έχουμε διάφορε φιγούρε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι του αρέσει το Assassin's Creed του συγκεκριμένου φίλου και γενικότερα σου βγάζει κάτι πολύ ζεστό. Ζεστό όμω είναι και το Good Offer 24. Το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows 10, για Windows 11, για Office του 19 και ό,τι άλλο θέλετε εκεί γύρω στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Τσεκάρτε τα link που έχω κάτω στην περιγραφή και μην ξεχάσετε το φτάσετε στο καλάθι σα να βάλετε τον κωδικό Just για 30% επιπλέον έκπτωση. Παίρνετε τα κλειδάκια σα, ενεργοποιείτε τα Windows σα και είστε έτοιμοι και πολύ ζεστοί. Πάμε στη λάμπα. Τόσο από τη λάμπα που έχει χρησιμοποιήσει στα αριστερά που έχει αυτό το θερμό λευκό φω, όσο και από το γραφείο που ταιριάζει έτσι πάρα πολύ όμορφα, και εννοείται από το pegboard που έχει στα αριστερά και έχει κρεμάσει διάφορα ωραία έτσι αντικείμενα. Πάνω στα ράφια πέρα από τη φιγούρα έχει και άλλα διακοσμητικά. Βλέπω εδώ πέρα για να φτιάχνει τον καφέ του, είτε για κάποιε κάμερε τι έχει τοποθετήσει εκεί. Μ' αρέσει που έχουμε και κάποια φυτά, και μ' αρέσει που το έχει συνδυάσει κιόλα με το φόντο που έχει στην επιφάνεια εργασία. Έτσι δίνει ένα πολύ ωραίο αίσθημα γενικότερα. Το μόνο που με χαλάει ελάχιστα θα έλεγα, είναι κάποια κουτάκια που έχει εδώ στα αριστερά που χαλάει το όλο. Μήνυμα τη υπόθεση που θα ήθελα να έλειπαν. Στο backboard πάνω θα βρούμε κάποια πράγματα που ίσω χρησιμοποιεί πιο συχνά. Μ' αρέσει που τα έχει έτσι οργανωμένα, κάποια καλωδιάκια, φορτιστέ, ακουστικά εδώ πέρα πληκτρολόγια. Οπότε ναι, τα έχει και οργανωμένα και τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα. Μια πολύ ωραία ιδέα αυτή. Από θέμα περιφερειακών, τώρα για οθόνη έχουμε μια 27 από την Acer 144 Hz. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Leopold FC75 PD και τέλο για ποντίκι έχουμε κάποιο από Τη Razer. και ο υπολογιστή εδώ δεξιά που έχει και τον Ιόντα πάνω, επίση είναι decent, έχει έναν 9700K, μια 1080 από την MSI και 32GB RAM, πολύ decent συστηματάκι. Το συγκεκριμένο setup εδώ ο φίλο μα το χρησιμοποιεί για photo editing, για να κάνει έτσι τη δουλειά του και να παίζει και κάποια παιχνίδια που εννοείται με τα χαρακτηριστικά που έχει, το κάνει άνετα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα θα έλεγα ότι έχουμε ένα επιστημονικό setup κυρίες και κύριοι. Όσοι είστε επιστήμονες εκεί έξω σίγουρα θα λατρέψετε το mousepad και το πληκτρολόγιο που έχει εδώ το συγκεκριμένο setup. Αρχικά πάλι έχουμε μια οθόνη ultra wide Επίση, μου αρέσει που χρησιμοποιούμε και ένα φυτάκι εδώ πέρα για να σπάει αυτή η μονοτονία του setup. Αλλά η μία λεπτομέρεια βασικά έχει πολλέ ωραίε λεπτομέρειε στο συγκεκριμένο setup. Μία από αυτέ είναι το πληκτρολόγιο και το mousepad που έχει τον περιοδικό πίνακα από κάτω, αν δεν κάνω λάθο. Και έχει ταιριάξει έτσι και τα πλήκτρα που έχει πάνω το keyboard. Πάρα πολύ ωραίο. Για οθόνη τώρα εδώ πέρα έχουμε μία από την Samsung 34, 100 Hz μια χαρά. Το πληκτρολόγιο το συγκεκριμένο είναι ένα Vorter Gear Race 3 και για ποντίκι έχουμε ένα Logitech G502 κάτι πιο κλασικό. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτή εδώ η βάση ανθρωπάκι, θα μπορούσα να το πω έτσι, που έχει ακουμπήσει το στυλό πάνω για να κρατάει να κάνει κάποιε σημειώσει, φαντάζομαι, πέρα από τον υπολογιστή. Μια ωραία προσθήκη και σίγουρα είναι έτσι κάτι διαφορετικό. Το συγκεκριμένο setup ο φίλο μα το έχει φτιάξει με τον καιρό, δηλαδή έκανε να βαθμίσει σιγά σιγά, δεν έχει πάρει όλα τα κομμάτια μαζί. Και αυτό φαίνεται και από τον υπολογιστή του που μέσα έχει έναν Ryzen 5 3600, μία 1060 6GB από το παλιό του σύστημα και έχει και σύνολο 16GB στα 3200 από την G-Skill. Για να παίζει βέβαια κάποια παιχνιδάκια είναι μια χαρά και με το παραπάνω. Τώρα πάμε σε ένα πιο μπόχο setup που η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά έτσι περιποιημένο και όμορφο. Έχει χρησιμοποιήσει παντούφιτα που μου αρέσει να το βλέπω αυτό μέσα σε ένα setup. Και μάλιστα και η τύχη και τα φωτιστικά γενικότερα η διακόσμηση έχει πάει σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Το pegboard εδώ πίσω που έχει διάφορα εξαρτηματάκια για να χρησιμοποιεί. Το κύριο setup με τι οθόνε του και τον υπολογιστή πάνω. Και γενικότερα το καφέ, το πράσινο και το bass που έχει χρησιμοποιήσει συνδυάζονται πάρα πολύ όμορφα. Πέρα από αυτό, στη μια γωνία κιόλα θα δούμε ότι του αρέσει και η μουσική πάρα πολύ, μια και έχει κάποια εδώ πέρα pick έχει να κάνει τα DJ λίκια του και βλέπω και διάφορου δίσκου εκεί όπω και τα μόνη το Γενικότερα το feeling που σου βγάζει αυτό είναι κάτι να μπει και να αράξει, ρε παιδί μου, να ακούσει τη μουσική σου, να δει την ταινία σου, να παίξει ένα παιχνιδάκι, αλλά όλα αυτά σε ένα άλλο περιβάλλον σε κάτι πολύ χαλαρό. Σίγουρα ένα setup με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί εδώ πέρα για media production, όπω βλέπουμε εδώ πέρα κάνει και μοντάζ ο φίλο και να κάνει και κάποιο έτσι gaming. Από θέμα αν τώρα έχουμε δύο οθόνε, μία LG 27 και μία AOC επίση 27. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Razer Black Window Elite και για ποντίκι έχουμε ένα Razer Viper. Μάλιστα παρατηρώ και αυτό το περίεργο ποντίκι που έχει εδώ πέρα με την πύλια πάνω είναι Ατομικά. Είναι απλά περίεργα. Δεν ξέρω. Έχει κάποια κάρτα ήχου. Και όσο το βλέπει, μάλιστα, ανακαλύπτει και διαφορετικά άλλα έτσι ωραία διακοσμητικά. Π.χ. η κούκλα και από πίσω. Και τα φυτά, έτσι όπω τα κόβω τώρα, πρέπει να είναι καληθινά Οπότε σίγουρα είναι ένα συν αυτό παραπάνω. Και φυσικά, όταν σβήσουν τα φώτα, οι κρυφοί φωτισμοί είναι εξαιρετικοί. Τόσο από τη λάμπα που έχει εδώ από πάνω, παρόλο σε μια λάμπα με ένα έτσι κρεμαστή, δεν μ' αρέσει να έχω φω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ. διακοσμητικό είναι πολύ όμορφη. Λεντοτενίε από πίσω, λαμπίτσε ωραίε. Γενικότερα βγάζει κάτι πολύ ζεστό και πολύ φιλόξενο. Το πισάκι μέσα είναι πιο χαλαρό, έχουμε έναν 2600X, μία 1070 από την Gigabyte και έχουμε και 16 GB RAM. Για τις δουλειές που θέλει φαντάζομαι τον ικανοποιεί, αν και για μοντάζ ε, δεν είναι και το πιο δυνατό σύστημα, σίγουρα θα χρειαστείς κάποιο upgrade σε αυτό το τομέα. Στο αισθητικό κομμάτι βέβαια δεν χρειάζεται απολύτω τίποτα, είναι πανέμορφο. Πάμε και σε ένα πιο περίεργο setup. Βασικά, το όλο concept δεν είναι το setup αυτού καθεαυτού, μια και δεν γνωρίζουμε καθόλου περιφερειακά. Εντάξει, βλέπουμε τώρα εδώ πέρα ότι είναι κάποιο Razer, Pondi Πληκτρολόγιο, κάποιο steel series και μια άσο οθόνη. Οκ, okay, τα βλέπουμε αυτά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το γραφείο που έχει φτιαχτεί εδώ πέρα. Που η αλήθεια είναι έχει πάει σε ένα τελείω διαφορετικό επίπεδο. Έχει γίνει custom δουλειά στο ίδιο το γραφείο. Έχει μπει τζαμάκι για να βλέπει μέσα. Και στην ουσία ο υπολογιστή μπαίνει μέσα σιρταρωτό. Είναι όντω ένα σιρτάρι που έχει φτιαχτεί και κάτι πολύ όμορφο. Στο σιρτάρι πάνω έχουν γίνει διάφορε γρήλιε για να μπαίνει και να βγαίνει ο αέρα και φυσικά το σύστημα που έχει φτιαχτεί είναι με κάστο μητρόψηξη για να το πάει όλο αυτό σε ένα next level. Μ' αρέσει η έξτρα λεπτομέρεια που έχει δώσει εδώ πέρα και για τι USB αλλά και για το κουμπί που έχει βάλει για να το ανάβει και το πόσο clean και καθαρό είναι το PC μέσα. Σαν setup μόνο του μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά σίγουρα το γραφείο και ο υπολογιστή που βρίσκεται μέσα στο γραφείο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που θα θέλαμε με πολύ να φτιάξουμε. Από θέμα χαρακτηριστικών έχει έναν 3800X Ryzen 7, έχει μια 5700XT από την ASUS για κάρτα και 32GB RAM που πιο πολύ κοστίζει η δρόψηξη, να πω την αλήθεια, παρόλα αυτά επειδή είναι ένα concept που μάλιστα ήδη έχει αρχίσει να δουλεύει και στην δεύτερη έκδοση, ε, εντάξει μπορούμε να το συγχωρήσουμε και να πούμε ότι είναι πολύ πολύ ωραίο. Και περνάμε σε ένα ακόμη minimal setup με οθόνη που βρίσκεται πάνω σε βραχίωνα, δεν φαίνονται καθόλου καλώδια, έχει ασύρματα περιφερειακά. Μ' αρέσει που βλέπουμε και ένα mini pc, να μην έχουμε όλα αυτά τα κτίνια, αλλά να έχουμε κάτι μαζεμένο με ITX μητρική, να είναι έτσι στην ακρούλα στο γραφείο. Τα το χιάκια πάνω σε βάσει για να ακούει σωστά τον ήχο, να έχει σωστή κατεύθυνση. Μ' αρέσει που έχει βάλει και το φωτιστικό πάνω στην οθόνη, για να φωτίζει έτσι το γραφείο του χωρί να ενοχλεί στα μάτια. Η αλλαγή που με χαλάει λιγάκι που το βλέπω εδώ πέρα και δεν ξέρω γιατί δεν το έχει προσέξει, είναι η κάμερα που έχει εδώ από πίσω. Την έχει βάλει πάνω σε ένα τριποδάκι ενώ θα μπορούσε κατευθείαν να την ακουμπάει πάνω στην οθόνη. Θα μου πεις, δεν μπορεί να την δουλέψει τόσο καλό όσο είναι στο τρίποδο ίσω γι' αυτό να το έχει κάνει έτσι. Δεν ξέρω, είναι το μόνο που με χαλάει ελάχιστα. Βέβαια, όταν κάθεσε μπροστά στο PC, δεν νομίζω να τον ενοχλεί. Το δερμάτινο όμω πατεριάζει πάρα πολύ ωραία πάνω σε αυτό το μαύρο γραφείο, γιατί έτσι ξεχωρίζει που είναι καφέ. Να μην είναι όλα μαύρα και δεν έχουν καμία αντίθεση. Έχουμε και την ασύρματη φόρτιση εδώ για τα ακουστικά του και γενικότερα είναι ένα πολύ περιποιημένο σύστημα. Από θέμα περιφερειακών για οθόνη έχουμε μια LG 27 4K μάλιστα, ένα Kitstron K2 πληκτρολόγιο και για και έχουμε ένα Logitech MX Master που είναι έτσι μια πιο επαγγελματική σειρά και πολύ πολύ ποιοτική. Αν το δούμε, μάλιστα και πιο σκοτεινό, εδώ πέρα έχει βάλει και τη λάμπα στο μπροστινό μέρο, αλλά έχει και κάποιο κρυφό φωτισμό πίσω από την οθόνη. Οπότε όλο αυτό είναι ό,τι πρέπει και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Μάλιστα, αυτό που παρατηρώ είναι ότι πέρα από τον υπολογιστή που υπάρχει εδώ στα δεξιά, έχουμε και κάποιο MacBook εδώ στα αριστερά, έτσι λίγο θολό βέβαια στη φωτογραφία, και αυτό φαίνεται από το λειτουργικό που τρέχει αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Παρόλα αυτά, ο υπολογιστή μα έχει έναν Ryzen. 53600, έχει μια 2060 Super Founder Edition και έχει και σύνολο 16GB στα 3200 από την Corsair